Θα κάνουμε ένα cheesecake σοκολατένιο, το οποίο θα τα κόψουμε σε ράβδους, τα μπάτς που λένε. Α, ωραία. Και είναι ότι πρέπει για τα παιδιά στο σχολείο. Βλέπω, έχεις ετοιμαστεί. Διάβασε την ταγή, κάνει μπεν μαρί να λιώσει σοκολάτα και τα γνωστά. Να πω τι θα χρειαστούμε. Βέβαια. Ωραία. Cheesecake με σοκολάτα. Υλικά για τη βάση. 100 γραμμάρια μπισκότα, 20 γραμμάρια αμύγδαλα σε σκόνη, 40 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Και για την κρέμα, 100 γραμμάρια κουβερτούρα, 450 γραμμάρια κρέμα τυρί, 60 γραμμάρια άχνη, 2 αυγά και 100 γραμμάρια φιστίκι εγγύης. Λοιπόν, ας βάλουμε να λιώνει δηλαδή, η σοκολάτα. Και ναι. Να το χαμηλώσουμε λίγο, να λιώσει μια χαρά. Παίρνουμε σοκολάτα, θέλουμε 100... Πόσο είπαμε, 100 γραμμάρια. 100 γραμμάρια. Τη μισή δηλαδή. Ωραία, άστε πάνω. Επάνω σε όλοι. Πάτε. Θα συνήθω να την πάρω για το σπίτι σας. Να τη δώσεις από μένα με αγάπη. Στις κόρες. Ακριβώς. Και δεν πρέπει να τρώνε για πολύ σοκολάτα. Μην τα λες αυτά. Πρέπει να τρώνε τα παιδιά. Αν δεν φάνε τώρα σοκολάτα, πότε θα φάνε. Θα μας κάνουμε πολύ με παιδίατρη και γιοντοντίατρη. Ναι, καλά. Λοιπόν, στη μέση. Στη μέση. Okay. 40 βούτυρο σε λίγο μισό λεπτό. Σου δώσω τα μπισκότα, τα οποία θα τα λέσουμε. Η σοκολάτα πρέπει να είναι αρκετά ζεστή όταν λιώσει. Εντάξει, σε βάλτε σε ένα μπολ. Σε ένα μπολάκι. Ναι, ναι. Να κάνουμε και ένα μπεν μαρί παραδοσιακό. Παραδοσιακό μπεν μαρί. Σε έχω τρελάνει στα μικροκύματα. Εντάξει, αν μας βολεύει και αυτό. Κοίτα, δίνουμε λύσεις για όλους. Για όλους. Και όλα τα γούστα. Έτσι. Λοιπόν, κατεβάζουμε τη φωτιά. Βγάζω. Όχι, όχι, αστάσεις. Ακόμα. Είπαμε σήμερα θα παίξουμε μπερμαρί παραδοσιακά. Αμύγδαλο. Το αμύγδαλο στο μπισκότο. Και τώρα το αγαπημένο βούτυρο που θα το λιώσουμε σε μπερμαρί. Θέλουμε 20 γραμμάρια. Όχι 20, συγγνώμη, 40. Έτοιμος. Έτοιμος. Είναι λίγο τώρα το βούτυρο, το λιώνουμε σε μπεν μαρί. Ωραία, ανακάτεψέ το. Το μεταξύ όλοι έχουν απορρέει γιατί βάζεις μαύρο κάτι. Θέλω να το πεις και εσύ γιατί. Γιατί μ' αρέσει αισθητικά. Αλλά και φαίνεται η βρώμα. Μπράβο, έτσι. Μην έχετε πια απορίες. Σας λύσαμε αυτή την απορία. Σωστό. Τη ζαχαροπλαστική φοράμε πάρα πολύ γάλα. Στο εργαστήριο καταναλώνουμε άπειρα. Άπειρα. Λοιπόν, εδώ τελείωσε. Άσε όμως λίγο τη σοκολάτα, κλείστο να παραμένει ζεστή. Λοιπόν, ρίχνουμε το βούτυρο. Ανακατεύουμε. Θέλω να πάρεις και να μου ανοίγεις ένα-ένα. Θα σου ανοίξω κι εγώ ένα. Πόσο χρειαστείς. 450. Θα ανοίξεις τα δύο πακέτα, που είναι 400, και τα 50 θα στα δώσω εγώ. Okay. Σε ένα τσέρκι τετράγωνο, ή αν έχουμε κάποιο άλλο σκεύος, οι διαστάσεις είναι 20x20. Πιέζουμε το μπισκότο. Αν θέλουμε το προψήνουμε για 10 λεπτά, και μετά βάζουμε την κρέμα και ξαναψήνουμε. Αλλά αν θέλουμε δεν το προψήνουμε, γιατί θα το ψήσουμε όλο μαζί. Παίρνουμε τα μισά φιστίκια, τα ρίχνουμε πάνω από το μπισκότο, τα πιέζουμε. Το βλέπεις έτσι. Ωραία. Αυτό είναι τσακπίνικο, έτσι βάζεις και το... Τσακπίνικο, τσακπίνικο. Πάει αυτό, πάει και αυτό. Λοιπόν, εγώ σου υποσχέθηκα να σου δώσω και 50 γραμμάρια. Πάρ' τη ζυγαριά. Αυτό θα το κάνω ωραίο σάντουιτς μετά. Μου έχεις φέρει, πες και σολομό. Με το τυρί.
Ναι. Και τη τυραμισού θα μπορούσαμε να φτιάξουμε αυτό το. Ναι. Ναι. Να γίνει λίγο πιο υφάλμιο, έτσι. Πιο παιχνιδιάρικο. Ωραία. Αφού το εγκρίνει το τυρί για τη τυραμισού. Εγκρίνω. Που είσαι Ιταλός, 60 γραμμάρια άχνη. Που γύρισε ο Μπρατσαράς τώρα, δεν το έκανε στο μίξερ. Εννοείται. Γι' αυτό και μετά οι νοικοκυρίες έχουν αυτά τα μπράτσα τα δυνατά, ε. Ειδικά οι κυρίες που ανοίγουν φύλλο. Λοιπόν, σου δίνω 2 αυγά. Α, θέλουμε και αυγά εδώ, ε. Ναι. Και λευθέρας βοσκής θα σου δώσω. Αλλά, α, σε ξέχασα. Τη διατηρούμε ζεστή, γιατί το μείγμα αυτό είναι κρύο και αν πάμε να τα ενώσουμε, μπορεί να παγώσει σοκολάτα και να κάνει βόλους. Οπότε δεν είναι καθόλου καλό για το τελικό αποτέλεσμα. Και για να μην πάθουμε αυτό που σου είπα, ναι. Γιατί εντάξει, εμείς το ξέρουμε, το ελέγχω. Ναι. Σε κάποιον μπορεί να είναι πολύ κρύο το μείγμα εδώ. Mm-hmm. Και αν το αδειάσει αυτό εδώ και είναι παγωμένο, θα κάνει βολάκια. Βολάκια, ναι. Οπότε τι θέλω να μου κάνει. Θα ρίξουμε λίγο εδώ. Πάρε λίγο θερμοκρασία. Είναι και λιπαρό, οπότε στη σοκολάτα δεν έχει πρόβλημα. Και τώρα. Ανακατεύεσαι. Είναι αυτά τα μικρά μυστικά που για καλύτερο αποτέλεσμα. Που εγώ δεν τα έχω ποτέ μυστικά, τα λέω, αλλά ό,τι προλαβαίνει. Αλλά ξέρεις τι παθαίνει ο κόσμος και θέλω να το επισημάνω. Και εγώ μαζί σου. Ότι αλλάζει λίγο τα υλικά, αφαιρεί αυγά να το κάνει πιο light, βάζει άλλο πιο χαμηλά λιπαρά για κάτι και λάθος αποτέλεσμα, οπότε δεν φταίω εγώ. Όχι, τις δοκιμασίες, καθένας που κάνει, έχει και την ευθύνη. Έχει και την ευθύνη και πρέπει να έχει και λίγο γνώση των πραγμάτων. Λοιπόν, έχουμε προθερμάνει το φούρνο, όχι. Όχι. Στους 150 βαθμούς. Αδειάζουμε όλο το μείγμα. Δεν σε πειράζει που σου άλλαξα τη γλώσσα επειδή είσαι γαλλικά. Καθόλου. Θα το παρακολουθήσεις εσύ από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι. Δεν θα φύγεις. Και αν δεν το διορθώσεις θα μείνεις εδώ. Αν και στο ψήσιμο θα κάτσει. Και θα φουσκώσει λίγο, θα φουσκώσει. Α. Θα βουλάκι καθόλου. Είναι βαρύ το κύριο. Ψήνουμε. Μία ώρα στους 150 βαθμούς και 45 λεπτά με μία ώρα κλείνουμε το φούρνο και το αφήνουμε μέσα. Τουλάχιστον μία ώρα να κρυώσει μέσα στο φούρνο. Το βγάζουμε, το βάζουμε στο ψυγείο και το κόβουμε την άλλη μέρα. Οπότε θα περιμένεις να αλλάξεις και ρούχα με την άλλη. Τι, αύριο θα το δοκιμάσουμε. Σου έχω κι άλλο έτοιμο εγώ, άστα. Λέω κι εγώ. Αυτό το πάρεις μαζί σου για αύριο. Πάς. Θες λαμαρίνα. Θέλω λαμαρίνα. Σου κάνα σαμποτάζ. Θα καθαρίσουμε και σε μία ώρα θα το βγάλουμε. Και θα το βάλεις στο ψυγείο. Θα το βάλεις στο ψυγείο. Σου βάλω. Νο, νο. Where there's a lot to do in the house of bamboo.